Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα της απόφασης για την τραγωδία στο Μαρί. Συνεχίζεται η ανάγνωση των γεγονότων στο κακουργιοδικείο της Λάρνακας και πάμε αμέσως απευθείας σύνδεση με τον Μάριο Δόμου για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες, εξελίξεις που υπάρχουν. Μάριε. Ναι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι ο πρόεδρος του κακουργιοδικείου ολοκλήρωσε πριν από λίγο την ανάγνωση των γεγονότων της απόφασης. Αυτή τη στιγμή παραθέτει τους νόμους και σε λίγο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του κακουργιοδικείου. Αυτό υπολογίζεται να γίνει σε περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Οπότε και τότε αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό που αναμένουμε όλοι εδώ πέρα από τις 9 το πρωί, όταν άρχισε η διαδικασία ανάγνωσης της απόφασης. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη απόφαση, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλές εκατοντάδες σελίδες. Τώρα όσον αφορά, φαίνεται να φτάνει στο τέλος της και όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπολογίζεται γύρω στη 1 το μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν, όπως μας είπες, η παράθεση των γεγονότων. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η ανάγνωση της απόφασης άρχισε με το ιστορικό της τραγωδίας από τη μέρα της αύξησης του μοιραίου φορτίου. Στην απόφαση αναφέρεται ακόμη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι το φορτίο ήταν καθαρά ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο και το παρέλαβε. Και ο συνταγματάρχης Γεωργιάδης, όπως αναφέρθηκε, ήταν παρόν σε όλα τα στάδια της διαχείρισής του, ενώ το ναυτικό δεν είχε καμία πρόσβαση στο φορτίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας μετέφερε και εσύ προηγουμένως από την αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται η συνάδελφος Στέλλα Κόκκινου, κατά την ανάγνωση της απόφασης, οι δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας παρέβλεψαν τον ορατό κίνδυνο, ενώ ο συνταγματάρχης Γεωργιάδης τους είχε προειδοποιήσει για ορολογική βόμβα, αλλά σύμφωνα με την απόφαση ήταν φωνή βόντος εν τιερήμο. Δεν ήταν επαρκής, όπως αναφέρεται, η αντίληψη του κινδύνου, παρόλο που όλοι γνώριζαν, περιλαμβανομένου και του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι το φορτίο περιείχε πυρομαχικά. Αναφέρεται επίσης ότι οι κύριοι Μάρκος και Πιρανού προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τον κίνδυνο. Ναι, ακριβώς. Τους κινδύνους από το φορτίο και παρέβλεψαν τον ορατό κίνδυνο. Σύμφωνα με όσο αναφέρθηκαν στην απόφαση του κακουργιοδικείου. Τώρα, τι άλλη πληροφόρηση μπορούμε να μεταφέρουμε, Μάριε? Είμαστε προς το τέλος, αντιλαμβάνομαι. Είμαστε προς το τέλος, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτό που απομένει πλέον είναι να ανακοινώσει την απόφασή του. Η παράθεση της νομολογίας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Με την ολοκλήρωση αυτής της παράθεσης, ο πρόεδρος του κακουργιοδικείου θα ανακοινώσει την απόφαση που έχει ληφθεί όσον αφορά την ενοχή, την αθωρότητα των 6 κατηγορουμένων. Απόφαση, Μάρια, σύμφωνα με την οποία ο ισχυρισμός ότι οι κατηγορούμενοι Χαραλάμπος, ο υποδιευθυντής της περιοριστικής υπηρεσίας, και Ανδρέας Λοϊζίδης, ο διοικητής της ΕΜΑΚ, δεν ήξεραν ότι η πυρίτιδα είναι εκρηκτικό υλικό, στερείται σοβαρότητα να αναφέρεται στην απόφαση. Ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την απόφαση, ότι ο συνταγματάρχης Γεωργιάδης τους έλεγε ότι η πυρίτιδα καίγεται αλλά δεν εκρήγνεται και πως δεν είχαν αντίληψη ότι η πυρίτιδα ήταν εκρηκτικό υλικό. Το δικαστήριο, και είναι σημαντικό αυτό, διαπιστώνει τη στάση που τήρησε τις τελευταίες ημέρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τραγωδία στο Μαρί, ο Υπουργός Άμυνας. Ήταν μια στάση, όπως αναφέρεται, πλήρους αδράνειας. Και διαπιστώνει επίσης το δικαστήριο παράληψη σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για κατάσβεση της πυρκαγιάς την ημέρα της έκρηξης, έτσι. Ναι, την ημέρα της έκρηξης, και επιρρύπτει επίσης τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής ότι δεν προειδοποίησαν έγκαιρα τους πυροσβέστες μέλη της ΕΜΑΚ για το περιεχόμενο του φορτίου. Μάλιστα. Τώρα, Μάρια, δώσε μας, πέρα από τις λεπτομέρειες για την απόφαση, μια εικόνα και του χώρου. Αντιλαμβάνομαι, δεν μπόρεσαν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων να είναι εντός της αιθούσης. Υπήρχε ένας περιορισμός και για τους δημοσιογράφους, βέβαια, στον αριθμό που θα μπορούσαν να βρίσκονται εντός αιθούσας. Ήταν αδύνατο να χωρέσουν στην αίθουσα όσοι όλοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και δει οι συγγενείς των θυμάτων και των κατηγορουμένων. Έγιναν κάποιες διευθετήσεις, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Τρεις συγγενείς από κάθε οικογένεια, τόσο των κατηγορουμένων όσο και των θυμάτων, 12 δημοσιογράφοι, ισχυρή αστυνομική δύναμη εντός της αίθουσας. Αρκετοί βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, στον προάβλιο χώρο του δικαστηρίου, αναμένοντας. Φτάνουν, αντιλαμβάνομαι, Μάρια, οι πληροφορίες που μου μεταδίδεται όλοι οι συνάδελφοι φτάνουν στα αυτιά τους. Ποια είναι η αντίδρασή τους, αν είσαι σε κοντινό σημείο που μπορείς να δεις τις αντιδράσεις τους?
Είναι συγκρατημένες οι αντιδράσεις, Δημήτρη. Τόσο των συγγενών των κατηγορουμένων, όσο και των συγγενών των θυμάτων. Περισσότερο θα χαρακτήριζα ότι αυτή το κυρίαρχο αίσθημα εδώ στο δικαστήριο είναι η αδημονία και η αγωνία εν ώψη της ανακοίνωσης της απόφασης. Καταλαβαίνουν ότι ήταν μια διαδικασία διάρκειας 10 μηνών. Φτάνει στο τέλος, θα απομένουν ελάχιστα λεπτά, περίπου μια ώρα μέχρι να μάθουν την απόφαση, και όσο περνάνε τα λεπτά η αγωνία μεγαλώνει. Όπως αναφέραμε και το πρωί, είναι μια δύσκολη εβδομάδα, ειδικότερα για τους συγγενείς των θυμάτων. Είχαμε την Κυριακή τα μνημόσυνα, έχουμε σήμερα την απόφαση, έχουμε την Πέμπτη την τα δύο δεύτερη, χρόνια που κλείνουν, την συμπλήρωση 2 χρόνων από την μαύρη εκείνη ημέρα. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι μέρος των αισθημάτων, των συναισθημάτων τους. Αναμένουν με αδημονία αυτή την απόφαση, τόσο είπα, όσο είπα προηγουμένως, οι συγγενείς των θυμάτων όσο και των κατηγορουμένων. Η αγωνία είναι εξίσου μεγάλη και στις δύο πλευρές, μπορούμε να πούμε. Είναι και βλέποντας και τα πλάνα, είναι και ισχυρή αστυνομική δύναμη, έτσι, που βρίσκεται εκεί. Έχουν απευθυνθεί εκκλήσεις από πολλές πλευρές προς όλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Τώρα, επί της απόφασης του δικαστηρίου, να σημειώσουμε ακόμη ότι σύμφωνα με το δικαστήριο, ο κύριος Παπακώστας, ο τέος Υπουργός Άμυνας, είχε αντίληψη για μια πραγματική πιθανότητα του κινδύνου θανάτου, ενώ και οι κατηγορούμενοι, Χαραλάμπος και Ανδρέας Λουιζίδης, είχαν την ίδια αντίληψη για τους κινδύνους έκρηξης των εμπορευματοκιβωτίων. Όπως αναφέρεται, ο κ. Λουιζίδης είχε αντιληφθεί τους κινδύνους και τους εξωτερήκευσε και ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου, διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είχε ενημερωθεί για το διογκωμένο εμπορευματοκιβώτη από τον κ. Χαραλάμπος και είχε όλα τα στοιχεία για να αντιληφθεί ότι υπήρχε κίνδυνος ζωής εντός της βάσης. Αναφέρεται ακόμα ότι οι κύριοι Νικολάου, Χαραλάμπος και Λουιζίδης είχαν αντίληψη του θανάτου, όπως αναφέρεται εντός της βάσης, και ο κύριος Παπακώστας είχε αντίληψη για μια πραγματική πιθανότητα του κινδύνου θανάτου. Οι Χαραλάμπος και Λουιζίδης, αναφέρουμε συνέχεια την απόφαση του δικαστηρίου, όφυλαν να ενεργήσουν για ενημέρωση των εμφυσταμένων τους και ειδικά της ΕΜΑΚ. Λοιπόν, Να αναφέρουμε, Δημήτρη, ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο υπάρχει κινητικότητα και ανάμεσα στη αμέλη της αστυνομίας εν αναμονή και της απόφασης. Μέχρι στιγμής το ιδιαίτερα εθαρρυντικό μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημειωθεί ούτε μία φραστική αντιπαράθεση. Κυλούν όλα ομαλά. Εντάξει, το κρίσιμο σημείο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι μετά την ανακοίνωση της απόφασης και το τι θα ακολουθήσει αυτής. Τα μέτρα όμως που έχουν ληφθεί εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως δρακόντια. Υπάρχει δύναμη τόσο από τον ειδικό αντιτρομοκρατικό ουλαμό όσο και από την ΜΑΒ, πέρα από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας που έχουν την ευθύνη αστυνόμευσης των δικαστηρίων. Μάλιστα. Όπως πληροφορούμαστε, Μάριε, η απόφαση ξεπερνά τελικά τις 600 σελίδες, σαν να περίπου 690, και με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης θα δοθεί ένα αντίγραφο, ένα περιληπτικό κείμενο, συνοπτική απόφαση, συνοπτική απόφαση 22 σελίδων προς όλους. Τώρα, και βέβαια, το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δοθεί αργότερα.